Σκηνικό καταστροφή στον δρόμο προς Πράσα και στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, το νερό έχει κατέβει με ορμή και τις πινακίδες βάλαμε εμείς και τους κόνους βάλαμε εμείς για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Και θα συνεχίσει το πρόβλημα, γιατί άμα δείτε από κάτω είναι κούφιο και γεραγίζει όλος ο δρόμος. Οπότε με μια άλλη πλημμύρα, με ακόμα μια άλλη πλημμύρα που θα γίνει, θα φύγει όλος ο δρόμος. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στον επίμαχο δρόμο, καθώς τμήμα του κατέρευσε με τους δημότες να ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό, κάνοντας λόγο για διαφορία των αρμοδίων. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Ο ίδιος ο οδηγός που φέρνει από το βρεφικό το γιο μου, να πούμε, με ρώτησε, εχθές με ρώτησε ο άνθρωπος, μου λέει: Παιδιά, τι είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα συνεχιστεί. Στο τέλος δεν μπορούμε να περάσουμε πια και πρέπει αναγκαστούμε να πάμε από αλλού. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα παραπάνω θα έλεγα για άτομα που δεν μένουν εδώ, που δεν ξέρουν, δηλαδή δεν γνωρίζουν τον δρόμο. Ειδικά το βράδυ είναι απίστευτο, είναι πολύ επικίνδυνο. Το βλέπετε. Εμείς ενημερώσαμε σαν σύλλογος, ενημερώσαμε την περιφέρεια. Η περιφέρεια μας στέλνει στο Δήμο. Οι ίδιοι λοιπόν δεν ξέρουν πού ανοίγει ο δρόμος να έρθει αφιακτή. Μπαλάκι, ναι, ο ένας μας στέλνει στον άλλον. Εδώ θα γίνει σίγουρα ένα δυστύχημα με τα παιδιά, τα σχολικά λεωφορεία. Μας φτιάξανε, εδώ είχαμε πρόοδο από την Εθνική Οδό. Μας κλείσανε την Εθνική Οδό γιατί θα μας κάνανε κόμβους ιστορίας. Μας κάμανε ένα δρόμο, τον οποίο δρόμο βλέπετε τα χάλια του. Ξαφανίζεται, σε λίγο θα ερχόμαστε με ελικόπτερο στην Πράσα, που είναι ένα από τα κοντινότερα προάστια του Ηρακλείου. Γιατί εμείς οι κάτοικοι της Πράσας μπορούμε και κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας, αλλά δεν είμαστε ειδικοί. Πιστεύω ότι κάποιος αρμόδιος πρέπει να ενδιαφερθεί. Κάτοικοι τοποθέτησαν κόνους για την προστασία των οδηγών, ενώ μέχρι και σήμερα καμία αρμόδια υπηρεσία, όπως καταγγέλουν, δεν έχει μεταβεί στην περιοχή, προκειμένου να τρέξουν στη συνέχεια εργασίες για την αποκατάστασή του. Ντροπή, μεγάλη ντροπή. Εξοργισμένοι είμαστε γιατί δεν γνωρίζουν που ανοίγει ο δρόμος. Ο πρόεδρος του ΧΤΕΛ είπε ότι θα σταματήσει γιατί δεν μπορεί να ρισκάρουν οι οδηγοί, αλλά και τα αμάξια τους και φυσικά και τη ζωή των παιδιών. Ευτυχώς και ευχαριστούμε τις κάμερες που ήρθανε. Τις ευχαριστούμε γιατί είναι μία μαρτυρία. Το επόμενο θανατηφόρο τροχαίο που θα γίνει εδώ πέρα, γιατί θα μας λένε, μα δεν μας ειδοποιήσατε. Όμως έχουμε ειδοποιήσει τους πάντες και σημεία ζωής κανείς. Εκτός αυτού και πιο πάνω έχει μια μεγάλη ζημιά. Τμήμα του δρόμου βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών, ενώ στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο μισός δρόμος κινδυνεύει να εξαφανιστεί.